Ρεπορτάζ του BBC κατηγορεί το ελληνικό λιμενικό για το θάνατο δεκάδων μεταναστών στη Μεσόγειο. Πηγέ του Υπουργείου Ναυτιλία κάνουν λόγο για αστήρικτε κατηγορίε που δεν αποδεικνύονται στο ρεπορτάζ και θυμίζει πω το λιμενικό σώζει καθημερινά δεκάδε ανθρώπου. Ενώ επίθεση στην κυβέρνηση εξαπολύει για το θέμα η αντιπολίτευση. There are Why save someone and let someone else die? Ο Δημήτρη Μπαλτάκο, πρώην του λιμενικού, μιλάει σε ντοκιμάντερ του BBC, στο οποίο υπάρχει ισχυρισμό ότι το ελληνικό λιμενικό κάνει βίαιε επαναπροωθήσει μεταναστών. Τα όσα αναφέρονται δεν αποδεικνύονται. Και μάλιστα αξίζει να επισημάνουμε ότι το τελευταίο χρόνο, χάρη στην καλή συνεργασία μεταξύ και των ελληνικών και των τουρκικών αρχών, έχει εξαρθρωθεί σημαντικό αριθμό από διακινητέ ώστε να καταπολεμάται στη ρίζα τη η παράνομη μετανάστευση. Στο βίντεο, σύμφωνα με τον BBC, γίνεται επιβίβαση 12 μεταναστών σε σκάφο τη ελληνική εκτοφυλακή και εγκαταλείπονται. Οι δημοσιογράφοι του BBC επικαλούνται τα όσα είπε ο πρώην για να στηρίξουν του ισχυρισμού του περί επαναπροωθήσεων από το ελληνικό λιμενικό. Είναι ξεκάθαρο τι γίνεται. Δεν είναι. Δεν, είναι. Δεν θέλει πυρηνική φυσική. Δεν. πάνω. Δεν είναι έγκλημα, Δεν είναι Πηγέ του Υπουργείου Ναυτιλία απορρίπτουν κατηγορηματικά τι κατηγορίε για παράνομε δραστηριότητε του λιμενικού σώματο, χαρακτηρίζοντά τες αυστηρίχτε. Μάλιστα, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά, από το 2015 έω το 2024 έχουν διασωθεί από το λιμενικό σώμα 251.543 μετανάστες σε 6.185 περιστατικά. Το θέμα δημιούργησε πολιτική κόντρα με την Υφυπουργό Μετανάστευση και Ασύλου να κάνει λόγο για ρεπορτάζ χωρί στοιχεία και τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννη Σαρακιώτη να κατηγορεί την κυβέρνηση για διαφορία. Το ρεπορτάζ είναι χωρί στοιχεία, στηρίζεται σε μαρτυρίε ε, αυτών που καταγγέλουν. Οι καταγγελίε δεν έχουν αποδειχθεί. Που να... Κάνοντε... βασίζεται σε μαρτυρίε των ανθρωπίνων του, του... του... Ναι, φυλακεί και Σα αν δεν σα η ελληνική κυβέρνηση δεν μπορεί να συνεχίσει να σιωπά ούτε να δίνει τι τυπικέ διαψεύσει. Ο Πρωθυπουργό και οι αρμόδιοι υπουργοί οφείλουν να δώσουν σαφείς και συγκεκριμένε απαντήσει για πολύ συγκεκριμένα γεγονότα και περιστατικά. Προβληματισμό, ωστόσο, προκαλεί η αύξηση των μεταναστευτικών ροών. Ενδεικτικό είναι ότι από τον Ιούνιο του 2023 μέχρι και τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτου, οι ροέ επταπλασιάστηκαν σε σύγκριση με του προηγούμενου μήνε του 2023, παρουσιάζοντα μείωση, ωστόσο, κατά 55% το επόμενο τρίμηνο. Παρ' όλα αυτά, αυξητικέ τάσει παρουσιάζουν οι ροέ και του δύο τελευταίου μήνε του 2024, φτάνοντα στην Ελλάδα 2.473 μετανάστε. Το επόμενο διάστημα ελληνική και τουρκική εκτοφυλακή αναμένεται να συναντηθούν στοιχείο για να συζητήσουν τη διεύρυνση της μεταξύ τους συνεργασίας με σκοπό την περαιτέρω βελτίωση του φαινομένου της μετανάστευσης στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του Ανατολικού Αιγαίου.